Εναπίον των ανακριτών διαφθοράς, κυρίες και κύριοι, απολογείται σήμερα πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντονίου, που κατηγορείται για νομιμοποίηση παράνομου ποσού 2,8 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων. Να συνδεθούμε με τα δικαστήρια και τον Κωνσταντίνο Γιώργιζα. Κωνσταντίνε, η κατηγορία εναντίον του είναι σε βαθμό κακουργήματος. Ακριβώς. Και εδώ και 6,5 ώρες, Ελένη, ο πρώην υπουργός, ο κ. Παπαντονίου, επιχειρεί να αντικρούσει ένα κατηγορητήριο το οποίο αριθμεί περίπου 800 σελίδες και αφορά, όπως είπες και εσύ, κατηγορία για εξέπλυμα πρόνομου χρήματος και απιστία. Να επισημάνουμε, επειδή η κατηγορία είναι σε βαθμό κακουργήματος, ο πρώην υπουργός, μετά το τέλος της απολογίας του, θα αποφασιστεί από ανακριτές και εισαγγελέα αν θα προφυλακιστεί ή όχι. Η υπόθεση αφορά τη σύμβαση εξυγχρονισμού 6 φρεγατών τύπου S του πολεμικού ναυτικού επί της Υπουργείας του. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, κατά την ανάκριση διαπιστώθηκε νομοποίηση του ποσού των 2,8 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων, τα οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο εκτιμάται ότι ήταν δώρο για την συγκεκριμένη σύμβαση.